Συναγερμός έχει σημάνει και στη χώρα μας μετά τον εντοπισμό τριών περιστατικών παιδιών με οξία υπατήτιδα που πληρούν τα κριτήρια του πιθανού κρούσματος. Και τα τρία εντοπίστηκαν στην Αθήνα. Ουσιαστικά αυτά τα παιδιά δεν ξέρουμε αν συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία που έχει όλη η Ευρώπη, αλλά σύμφωνα με τα κριτήρια του ΠΟΗ, αυτά λοιπόν μπαίνουν στην ίδια δεξαμενή που έχει θεσπίσει ο ΠΟΗ. Δηλαδή, όταν έχουμε μια υπατήτηδα αγνώστου μορφής, μπαίνει λοιπόν σε αυτό το πουλ, σε αυτή τη δεξαμενή. Με αυτή την συμπεριφορά, αλλά όχι στην ακραία της μορφή, είχαμε πάρα πολλά παιδιά. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια, μέχρι να κάνει κάποιο κύκλο αυτός ο ιός. Ένα βρέφος 14 μηνών και ένα παιδί 10 ετών με γαστρεντερολογικά προβλήματα, πυρετό και αυξημένες τρανσαμινάσες, αλλά και ένα ακόμα βρέφος 18 μηνών είναι τα περιστατικά που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα δύο από τα παιδιά χρειάστηκαν νοσηλεία, ωστόσο κανένα από τα περιστατικά στη χώρα μας δεν πήρε ειδική αγωγή και αυτή την ώρα είναι στο σπίτι τους σε άριστη κατάσταση. Βασικά ο κόσμος πρέπει να δείξει ψυχραιμία και να μην ανησυχεί, διότι η υπατήτηδα, Αν την διαγνώσουμε γέρος, και θα σας πω πώς μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να επέμβει ο γιατρός και στην πλειονότητα των περιπτώσεων να δώσει αντιφερμολόγη φάρμακα και να το ψάξει. Ήδη τα περιστατικά οξείας υπατήτηδας έχουν φτάσει τα 300 παγκοσμίως και έχει εντοπιστεί σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Οι γονείς θα πρέπει να επιτηρούν την υγεία των παιδιών τους και να είναι σε επικοινωνία με τον παιδίατρο. Μπορεί να έχει μια μορφή γαστρεντερίτιδας ή απλού εμπειρέτου ή μια αμυγδαλίτιδας, γιατί βέβαια υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ιώσεις που έχουν αυτά τα συμπτώματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους επάνω. Οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας είναι σε εγρήγορση, ενώ έχει δοθεί οδηγία σε περίπτωση κρούσματος με ύποπτα συμπτώματα να αποστέλλεται στο νεοδί δελτίο δήλωσης κρούσματος.